Χαίρετε φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Βιογραφίες, η εκπομπή που φωτίζει τις ζωές ανθρώπων που έχουν πετύχει ο καθένας στον τομέα του. Στη σημερινή μας εκπομπή θα φωτίσουμε τη ζωή μιας γυναίκας η οποία ήταν πάντα στη δράση. Μια γυναίκα η οποία έχει ζήσει στον κίνδυνο, μια γυναίκα της προσφοράς η οποία είναι γνωστή μέσα από την επαγγελματική της καριέρα. Μια γυναίκα η οποία είναι όμως γνωστή πλέον και μέσα από την ενασχόλησή της με τα κοινά ως πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος για την αντιστράτηγο, την αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία... Καλησπέρα κύριε Γιαννιά. Καλησπέρα κυρία Μαγνησαλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να σας συγχαρώ για την εξαιρετική εκπομπή σας και καλά. Να συγχαρώ και το κανάλι σας για την έγκυρη ενημέρωση που μας παρέχει όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά. Είστε καλά και εσείς κύριε Γιαννιά και ευχαριστούμε που είστε στην εκπομπή Βιογραφίες. Είστε ένας άνθρωπος, είστε μια δυναμική γυναίκα, είστε μια γυναίκα με πολλές ικανότητες, το έχετε αποδείξει μέσα από την επαγγελματική σας καριέρα και όχι μόνο, και μέσα από την προσωπική σας ζωή και από την οικογένεια που έχετε φτιάξει. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά είναι δύσκολο για εσάς όσους γνωρίζουμε, γιατί είστε ένας άνθρωπος ταυτόχρονα που κρατάτε χαμηλό προφίλ. Να μας πείτε δύο λόγια για το χαρακτήρα σας, τι άνθρωπος είστε. Εμείς γνωρίζουμε ότι σίγουρα είστε ένας άνθρωπος της προσφοράς, ένας άνθρωπος του δικαίου, διαφορετικά δεν θα μπορούσατε να είστε και αστυνομικός. Εσείς όμως πώς θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας? Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψω τον εαυτό μου. Ωστόσο, θα με χαρακτήριζα ως έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην υπηρεσία της κοινωνίας. Έναν άνθρωπο που νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του. Αυτό είναι και το νόημα άλλωστε της καριέρας μου. Και αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω και μέσα από την ενασχόλησή μου με τα κοινά. Ξέρετε, κυρία Μαγνησαλή, θεωρώ απαραίτητο συστατικό στοιχείο, ναι, για κάποιον άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, το νοιάξιμο για τον συνάνθρωπό του. Βεβαίως, όλο αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο γνώσης, επαγγελματικής εμπειρίας και φυσικά διάθεσης για δουλειά. Οπότε, δηλαδή, για αυτό το λόγο ασχοληθήκατε και με τα κοινά, ήταν, ναι, σαν μια συνέχεια για εσάς από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς έτσι είναι. Mm-hmm. Οπότε, αν έπρεπε να με σχηαγραφήσω, θα έλεγα ότι είμαι άνθρωπος της προσφοράς και ένας άνθρωπος που έχει αυξημένο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Με εξοργίζει η αδικία. Κάνετε όμως και έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία και δεν είναι και γνωστά. Για παράδειγμα, είστε και από τις πρώτες 6 γυναίκες στο βαθμό του αντιστρατήγου της αποστρατείας. Δεν ξέρω αν το ξέρει και πολλοί κόσμος αυτό, ότι είστε μία από τις 6 πρώτες γυναίκες. Και έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα υπηρεσιακά. Ήθελα λίγο να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, τη διαδρομή σας. Πώς ξεκινήσατε από τη μέρα που είχατε στην αστυνομία, στην ελληνική αστυνομία, πώς και ενταχθήκατε σε αυτό το σώμα και στη συνέχεια κάποιους σταθμούς στη διαδρομή σας? Είμαι ευτυχής γιατί επενδύοντας στη σκληρή δουλειά και στην γνώση, κατάφερα μέσα σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι κατεξοχήν ανδροκρατούμενο να εξελιχθώ και να φτάσω στον ανώτατο βαθμό που έφτασε γυναίκα μέχρι εκείνη τη στιγμή, στο βαθμό της αντιστρατήγου. Πράγματι, είμαι μία από τις 6 πρώτες γυναίκες που καταφέραμε να κατακτήσουμε αυτό το βαθμό. Θέλω να πω ότι είμαι και πάρα πολύ τυχερή, αισθάνομαι πολύ τυχερή, γιατί τότε που ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα έμπαινε σε μια νέα εποχή, συνέβαλα εγώ μαζί με τις άλλες γυναίκες να αλλάξει. Και σήμερα οι γυναίκες αστυνομικοί να έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας. Είναι μεγάλος ο αγώνας ακόμα, χρειάζεται πολύς δρόμος. Ναι, ναι. Ωστόσο, έχουν γίνει τα πρώτα βήματα και έχουμε συμμάχους και συνοδοιπόρους στους άντρες συναδέλφους μας. Ναι, γιατί πλέον οι γυναίκες μπαίνουν και είστε και τις πρώτες που το έχετε κάνει βέβαια πράξη, μπαίνουν στον κίνδυνο. Μέσα σε μια περιπέτεια για να σώσουν ανθρώπους, για να εξιχνιάσουν υποθέσεις. Πάρα πολλές γυναίκες. Δηλαδή, οι γυναίκες δεν είναι στη λογική ότι είναι σε ένα γραφείο μέσα, όπως ίσως πιστεύαμε κάποτε, όπως μπορεί να γινόταν
πολύ παλιά, μπαίνουμε στον κίνδυνο. Πράγματι, πράγματι. Σαν τους άντρες. Είναι ακριβώς οι ίδιες συνθήκες εργασίας, οι ίδιες συνθήκες εξέλιξης. Βεβαίως, όπως σας είπα, χρειάζονται να γίνουν πράγματα ακόμα, ωστόσο είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά έχω μια καριέρα γεμάτη, μια καριέρα με 32 χρόνων, σε ένα επάγγελμα που έχει αυξημένη επικινδυνότητα. Έχω περάσει από θέσεις υψηλής ευθύνης, όπως αναπληρώτρια του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, βοηθός του Αστυνομικού Διευθυντή Αχαΐας, διοικητής της Τροχέας, διοικητής στην Ασφάλεια, στο Αλλοδαπών, δημόσιος κατήγορος και σε πάρα πολλές νευραλγικές θέσεις της ελληνικής αστυνομίας. Ήσασταν και στην ομάδα διαπραγματευτών, που επίσης δεν είναι πολύ γνωστό. Ήθελα λίγο να μας πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτό πριν συνεχίσετε. Ναι, είμαι από τις πρώτες γυναίκες, η πρώτη γυναίκα μάλλον, που επιλέχθηκε να στελεχώσω την ομάδα διαπραγματευτών. Έστειλε η ελληνική αστυνομία μετά από δύο κρίσιμα περιστατικά που συγκλώνησαν τότε την κοινή γνώμη. Έστειλε την πρώτη ομάδα διαπραγματευτών, την πρώτη ομάδα αξιωματικών, οι οποίοι θα είχαν την ικανότητα και την εκπαίδευση να διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις. Μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ. Πήγαμε στην Αμερική, εκπαιδευτήκαμε και όταν γυρίσαμε, στελεχώσαμε την ομάδα διαπραγματευτών της ελληνικής αστυνομίας. Μια σπουδαία ομάδα για την οποία καμαρώνω. Ήμουν από την πρώτη μέρα, όπως σας είπα, μέχρι την αποστρατεία μου. Δούλεψα για αυτή την ομάδα. Έχουμε χειριστεί πολύ σπουδαίες υποθέσεις. Δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, γιατί είναι υποθέσεις. Η ομάδα διαπραγματευτών είναι ένα εργαλείο για την ελληνική αστυνομία. Οπότε κάνει τη δουλειά της και φεύγει, και έτσι πρέπει να είναι. Και υπήρξα και εκπαιδεύτρια στην ομάδα μετά το 2008. Ήθελα να σταθούμε λίγο στην ομάδα διαπραγματευτών, έτσι να θυμηθείτε μία-δύο εμπειρίες, να τις μοιραστείτε μαζί μας για να καταλάβουμε και ακριβώς τι γίνεται μέσα και σε αυτή την ομάδα και το έργο που προσφέρετε. Ναι. Αν θα έπρεπε, ζώντας ένα επάγγελμα τόσο επικίνδυνο και τόσο, με τόσες πολλές εναλλαγές και τόσο δύσκολο, οι στιγμές που θα μπορούσα να θυμηθώ είναι πάρα πολλές. Και δύσκολες και επικίνδυνες και χαρούμενες πάρα πολλές. Αν όμως έπρεπε έτσι να ανασύρω από το μυαλό μου, στο μυαλό μου μια υπόθεση, αυτή σίγουρα θα ήταν η πρώτη μου διαπραγμάτευση. Δεν ήταν η πιο δύσκολη, δεν ήταν η πιο επικίνδυνη, ωστόσο ήταν αυτή που τη θυμάμαι σαν ανάμνηση, γιατί έπρεπε. Ήταν και η πρώτη. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Ήταν όλα αυτά που είχα εκπαιδευτεί σκληρά να κάνω και όλα αυτά που είχα μάθει έπρεπε να τα εφαρμόσω. Και αυτό έγινε στην πρώτη διαπραγμάτευση. Τότε, όπως σας είπα, είμαστε 20 διαπραγματευτές, είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Ήμουν η μοναδική διαπραγματεύτρια σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Είχα μια περιφέρεια από την Μεγάλη, από την Ηλία μέχρι την Ακαρνανία. Οπότε μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε ότι πρέπει να πας να διαπραγματευτείς γιατί έχουμε ομοιρία. Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά, κάποιος δηλαδή είχε κρατούσε κάποιον άλλον άνθρωπο ήταν, όμοιρο. Είχε φύγει. Φαντάζομαι οπλισμένος. Ναι, ένας νεαρός άνδρας είχε φύγει οπλισμένος, αντιμετωπίζοντας και ψυχιατρικά προβλήματα. Είχε φύγει από την Τρίπολη και είχε φτάσει στην Ναύπακτο, όπου είχε μπει σε μια αγρικία, είχε πάρει όμοιρο την ένικο της αγρικίας και την κρατούσε όμοιρο και της απειλούσε τη ζωή. Ειδοποιείται η τοπική αστυνομία, πηγαίνει στο σημείο, κάνει όλες τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει, ωστόσο δεν μπορούσε να επέμβει γιατί χωρίς να διακινδυνεύσει την ζωή της γυναίκας. Οπότε καλούμε εγώ στο διαπραγματεύτρια, πηγαίνω εκεί. Θέλω να σας πω ότι η καρδιά μου χτύπαγε διαρκώς μέχρι να φτάσω. Έφτασα στο σημείο, μέχρι να πιάσω επικοινωνία μαζί του, θυμάμαι ότι είχα πάρα πολύ αγωνία. Περιττό δε να σας πω ότι πέρασα πάνω από 8 ώρες σε αυτό το σημείο, πίσω από μία πόρτα να του μιλάω. Δεν κατάλαβα πως πέρασε ο χρόνος, δεν αισθάνθηκα δίψα, δεν αισθάνθηκα τίποτα και τελειώνοντας, μόλις άκουσα τις μαγικές λέξεις ότι θέλω να παραδοθώ, θέλω να σου δώσω το όπλο μου και να βγω έξω, δεν μπορώ να περιγράψω την ανακούφιση που αισθάνθηκα. Οπότε μόλις βγήκε ο Σωκράτης, έτσι ήταν το όνομά του, έξω, θέλω να σας πω ότι είχαμε τόση χαρά που παρότι είχε κάνει αδίκημα,
αγκαλιαστήκαμε με το Σωκράτη, γιατί εγώ αισθανόμουν πολύ ανακούφιση. Ανακούφιση όσο τον άλλον άνθρωπο, ναι. Πετύχατε και το στόχο και φυσικά... Σωστά, σωστά. Βέβαια αυτό μετά εξισορρόπησε. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά. Και φυσικά ακολούθησαν και πιο δύσκολες καταστάσεις, και πιο δύσκολες, φαντάζομαι, στη συνέχεια. Που έχουν υπάρξει πολύ δύσκολες, με ομοιρίες, με απαγωγές, με οχυρώσεις, όπως τις λέμε εμείς. Εκείνη την ώρα δεν φοβάστε που γίνεται κάτι, δηλαδή που γινόταν κάτι έτσι επικίνδυνο, και μιλάμε και για όπλα, για οπλισμένους πολλές φορές. Κοιτάξτε, ο φόβος είναι σύμφυτος με τον άνθρωπο. Είναι σε κινητοποίη να λαμβάνεις μέτρα. Ναι, είχα εκπαιδευτεί να κάνω σωστά τη δουλειά μου και πήγαινα εκεί ως επαγγελματίας. Την έκανα και πάντα είχαμε, τουλάχιστον ήμουν τυχερή σε αυτό, είχαμε θετική εξέλιξη. Από όλες τις περιπτώσεις που έχω χειριστεί, είχαν όλες θετική έκβαση. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε να πω ότι για αυτούς τους χειρισμούς της υποθέσεις με έχει τιμήσει η υπηρεσία, με έχει επιβραβεύσει. Θα μπορούσατε να κάνετε κάποιο άλλο επάγγελμα έτσι σήμερα? Αν σας έλεγε κάποιος, αν θα άλλαζα κάτι... Ναι. Δεν ξέρω. Είναι αυτό το επάγγελμα. Αυτό είχα επιλέξει. Αυτό αγαπήσατε, αυτό και το αγάπησα, και μέσα... αυτό και το έκανα με προσήλωση και με αφοσίωση. Παράλληλα, βέβαια, δεν μείνατε στάσιμοι. Παράλληλα, κάνατε και σπουδές. Έχετε σπουδάσει, έχετε πάρει αρκετά πτυχία. Ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για τις σπουδές σας ταυτόχρονα. Ναι, και τι σημαίνουν για εσάς οι σπουδές και θέλετε και να προχωράτε. Παράλληλα με την εξέλιξή μου, όπως είπα, επένδυσα και στη γνώση. Σπούδασα εκτός από το βασικό μου πτυχίο που είναι η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Σπούδασα στο τμήμα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Και είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις πολιτικές επιστήμες, διακυβέρνηση και δημόσιες πολιτικές, ενώ έχω κάνει και διεθνείς διαπραγματεύσεις στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Τώρα, βέβαια, ένα άλλο ερώτημα που έχετε τώρα είναι πώς θα προλαβαίνετε και όλα αυτά, γιατί έχετε και οικογένεια. Και ήθελα λίγο να μιλήσετε για τα παιδιά σας και για την οικογένειά σας. Και πώς υπήρχε και ο χρόνος και για αυτό το επάγγελμα, το δύσκολο επάγγελμα, και με την εξέλιξη που είχατε εσείς, είχατε επιλέξει και είχατε βέβαια. Και τις σπουδές ταυτόχρονα. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, αλλά γίνεται σε όλες τις γυναίκες. Το να συνδυάζεις καριέρα και οικογένεια, ναι. Όλες εκεί οι γυναίκες έξω το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι τρομερά δύσκολο. Ωστόσο, με ένα μαγικό τρόπο τα καταφέρνουμε και κάνουμε τα πράγματα και αλλάζουν. Είναι ακόμη πιο δύσκολο όμως όταν έχεις και καριέρα. Δεν είναι ένα επάγγελμα. Ένα επάγγελμα με ένα ωράριο, πας σπίτι σου, κλείνεις το τηλέφωνο. Όταν κάνεις καριέρα είσαι όλη μέρα σε μια εγρήγορση. Είναι λίγο διαφορετικά νομίζω τα πράγματα. Σίγουρα, αλλά κάθε αυτό επάγγελμα... Αυτό λέμε δύσκολα. Εσείς τα καταφέρνετε όμως. Έχετε πρόγραμμα, δεν ξέρω. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά το κάθε επάγγελμα έχει τη δική του δυσκολία. Και η δική σας η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη και η δική μου η δουλειά από κάποια άλλη οπτική είναι δύσκολη. Όμως, όπως σας είπα, εμείς οι γυναίκες καταφέρνουμε με επιτυχία να συνδυάζουμε τους πολλαπλούς ρόλους. Και με κάποιο μαγικό τρόπο, όπως είπα, κάνουμε τα πράγματα να συμβαίνουν. Μιλήστε μου και για την οικογένειά σας και για τα παιδιά σας, τι κάνουν τώρα. Είμαι παντρεμένη με τον Βασίλη τον Γιαννόπουλο. Για όσους ασχολούνται με τον μπάσκετ, ήταν παίχτης του Απόλλωνα Πατρών και της ΑΕΚ. Και έχουμε δύο παιδιά, τον Αριστοτέλη και την Κωνσταντίνα, δύο νέους επιστήμονες που σπούδασαν εδώ στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα, τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους, την διάθεσή τους για δουλειά, την αξιοποιεί μια άλλη χώρα. Και είναι και ο λόγος... Είναι στο εξωτερικό δηλαδή. Ζουν στο εξωτερικό, δεν είναι εδώ, και είναι και ο λόγος που θέλω να ασχοληθώ με τα κοινά. Ξέρω ότι εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες, σαν τη δική μου οικογένεια. Δηλαδή θέλουν να επιστρέψουν τα παιδιά στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Θέλουμε να δούμε τα παιδιά μας να επιστρέφουν στην πατρίδα, εδώ να ζήσουν, εδώ να δουλέψουν, εδώ να φτιάξουν την προκοπή τους σε μια Ελλάδα που αξίζουν και αξίζουμε όλοι μας. Κύριε Γενιά, εσείς ασχοληθήκατε λοιπόν με τα κοινά, στη συνέχεια από την καριέρα σας, την επαγγελματική, με τη Νέα Δημοκρατία, το 2015, αν δεν κάνω λάθος, πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία, και σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Δηλαδή, πολλοί λέγανε όχι να μπουν και στο ψηφοδέλτιο τότε της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την εποχή. Εσείς παρόλα αυτά αποφασίζετε να ασχοληθείτε. Είναι έτσι όπως τα λέτε, είναι ακριβώς έτσι. Ουσιαστικά η πολιτική μπορώ να πω ότι είναι μια συνέχεια της διαδρομής μου από μια άλλη αφετηρία.
η προσφορά στον συνάνθρωπο δεν σταματά. Μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα ήρθα σε επαφή με τα πιο δύσκολα προβλήματα της κοινωνίας, εμβάθυνα σε αυτά και θέλω όλη αυτή την εμπειρία, όλη αυτή τη γνώση να την μετουσιώσω σε πολιτική πράξη. Νιώθω πως η πολιτική μας ζωή χρειάζεται ανθρώπους με γνώση, εμπειρία, επαγγελματική και διάθεση για δουλειά, ώστε να αναβαθμιστεί ποιοτικά. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, είμαι ένας άνθρωπος που δίνει τον καλύτερό του εαυτό υπό συνθήκες πίεσης. Ήθελα όμως να μου πείτε τι σχέση μπορεί να έχει. Εγώ, ας πούμε, όταν μιλάμε για την αστυνομία, όταν είναι κάποιος αστυνομικός, μου έρχονται κάποιες λέξεις στο μυαλό μου, όπως είναι κίνδυνος, περιπέτεια. Η πολιτική ταυτίζεται κάπου, συνδέεται κάπου με το επάγγελμα το οποίο κάνατε μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, και τα δύο είναι. Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε, αλλά και τα δύο έχουν ένα κοινό παρονομαστή και δεν είναι άλλος από τη δράση. Ξέρω, σαν αστυνομικός, ότι ένα λάθος μπορεί να σου στοιχήσει τη ζωή. Ξέρουμε ότι ένα λάθος στην πολιτική μπορεί να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Έχω μάθει ότι τίποτα δεν πρέπει να μένει στην τύχη. Η χώρα δεν είναι. Δεν μπορεί να πάει στον αυτόματο πιλότο. Χρειάζεται ανθρώπους που να έχουν όραμα, που να θέλουν να δουλέψουν. Κυρία Γενιά, γιατί όμως με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μου το απαντήσατε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνειδητή επιλογή, κυρία Μαγνησαλή. Είναι ο ιδεολογικός μου χώρος και θέλω να αγωνιστώ για τις ιδέες μου και να συνεισφέρω στην κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των μεγάλων επιλογών. Είναι η παράταξη που έχει οδηγήσει τη χώρα μας σε δρόμους προοπτικής και ευημερίας. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη για πολιτική αλλαγή, αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας να ξανασηκώνεται. Έτσι λοιπόν, όλοι εμείς στη Νέα Δημοκρατία, με τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, δεν μας ενδιαφέρει απλά να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Θέλουμε να ξαναστήσουμε τη χώρα στα πόδια της, θέλουμε να φτιάξουμε μια χώρα που να θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Σε λίγες ημέρες είναι και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επειδή μιλάμε τώρα και για το χώρο που πολιτεύεστε. Είναι και το συνέδριο, μέσα από αυτό τι θέλετε να πετύχετε? Κοιτάξτε, το συνέδριό μας γίνεται 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου. Είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα δημοκρατικών διεργασιών. Μέσα από αυτό θα επιβεβαιωθεί, θεωρώ, και η δυναμική και η ενότητα του κόμματός μας. Θα είμαστε όλοι εκεί. Κυρία Γιαννιά, στην Αχαΐα τι θα θέλατε να αλλάξει? Γιατί είσαι στο νομό Αχαΐας, εδώ προσπαθείτε να αλλάξετε κάποια πράγματα. Ποια είναι τα βασικά πράγματα που θέλετε να αλλάξουν? Σωστά. Η Αχαΐα είναι αναμφίβολα ένας ευλογημένος τόπος. Είναι ένας τόπος με εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τι να πρωτοπεί κανείς? Για το φυσικό της σκάλος, ότι συνδυάζει αρμονικά βουνό και θάλασσα, ότι μπορεί να υποστηρίξει όλα τα είδη τουρισμού, ότι έχει τον Άγιο Ανδρέα, ότι έχει τα τεχνολογικά της και εκπαιδευτικά της ιδρύματα. Τι να πρωτοσκεφτεί? Δυνατότητες πρωτογενή τομέα, βιομηχανική περιοχή. Είναι ένας ευλογημένος τόπος. Και σήμερα, παρόλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι μια περιοχή που μαστίζεται από την ανεργία, που είναι πρωταθλήτρια στη διαρροή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, στη φυγή των παιδιών μας στο εξωτερικό. Στην ερώτησή σας λοιπόν, τι θα ήθελα να αλλάξω, σας λέω ότι θα ήθελα να αλλάξω όλα αυτά και να δω το νομό μου να ευημερεί και να προχωράει. Οπότε και εργασία και να δείτε τους νέους ανθρώπους να έρχονται πίσω. Ασφαλώς. Να γυρίσουν πίσω στη χώρα μας αλλά και στην πόλη τους. Βεβαίως. Να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, ώστε να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε πίσω τα παιδιά μας. Και θέλω να πω ότι επίσης ότι και στον πρωτογενή και στο δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα υπάρχουν ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις που υπάρχουν και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και χρειάζεται μέσα από αυτό να υπάρξουν άνθρωποι ικανοί να εργαστούν για να υλοποιηθούν. Γι' αυτό και ζητώ και από τους συμπολίτες μου να με εμπιστευτούν.
Οπότε ναι, και να στηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα, όχι μόνο στα λόγια, στην πράξη κάποια στιγμή. Κύριε Γενιά, στους νέους αστυνομικούς, τι θα τους συμβουλεύατε? Εσείς μου είπατε επενδύσατε και στη γνώση. Τα νέα παιδιά που είναι στον χώρο αυτό, τι θα τους λέγατε ως συμβουλή σήμερα? Αν θα μπορούσα να δώσω μια συμβουλή στους νέους αστυνομικούς, αυτή ασφαλώς θα ήταν ότι να έχουν υπόψη τους ότι απέναντί τους έχουν τον άνθρωπο και ότι η όποια εξουσία έχουν είναι για αυτόν, για την προστασία του ανθρώπου, για την προστασία της κοινωνίας. Και φυσικά ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, για την προστασία της κοινωνίας. Ανθρώπου, γιατί όπως γιατί είναι θεμέλιο, γιατί η προστασία της κοινωνίας και η ασφάλεια για τους ανθρώπους είναι προϋπόθεση δημοκρατίας, ευημερίας, ύπαρξη τη χώρα μα. Και ιδιαίτερα σήμερα που είναι και πιο δύσκολε οι συνθήκε, θα πρέπει αυτό να το σκέφτονται. Είναι κατανοητό αυτό το οποίο λέτε και ξεκάθαρο νομίζω. Mm. Κύριε Γενιά, ήθελα λίγο να επιστρέψουμε σε εσά όμω και να μάθουμε και κάποια άλλα πράγματα. Όπω για παράδειγμα, να πούμε λίγα πράγματα για τον αθλητισμό. Τι είναι για εσά ο αθλητισμό? Νομίζω έχετε ασχοληθεί και με τον αθλητισμό. Καταρχήν, έχουμε τον αθλητισμό στο σπίτι. Καλά. Γιατί και ο σύζυγο ήταν αθλητή και η κόρη μου επίση έχει υπάρξει αθλήτρια στο handball και εγώ, εντάξει, σε μικρότερο βαθμό, ωστόσο έχω ασχοληθεί με το σκι βουνού. Είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα εδώ στην Αχαΐα, στην αστυνομία και συμμετείχαμε στα πρωταθλήματα που έκαναν τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις. Τώρα δεν υπάρχει ο χρόνος, φαντάζομαι, δεν να γυμνάζεστε και να κάνετε... Όχι, δεν υπάρχει ο χρόνος. Είχα μάλιστα, αν θυμηθώ, και μια έτσι ευχάριστη στιγμή. Σε κάποια από αυτά τα πρωταθλήματα είχα πάρει τρίτη πανελλήνια θέση. Ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει καθόλου σήμερα, δηλαδή? Στην ουσία δεν είχα ποτέ ελεύθερο χρόνο, γιατί πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί η δουλειά, η οικογένεια, όλα αυτά δεν μου έδινε τη δυνατότητα. Οπότε, να... πάντα σε έντονους ρυθμούς. Ναι, ήταν πάντα η ζωή μου σε έντονους ρυθμούς. Ωστόσο τώρα τελευταία ταξιδεύω, γιατί όπως σας είπα τα παιδιά μου ζουν σε μια άλλη χώρα, οπότε είμαι εκεί και πηγαίνω και τους βλέπω. Κάνω και μέσα από αυτό και τα πράγματα που αγαπάω, όπως είναι η ζωγραφική, βλέπω μουσεία. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στη ζωγραφική. Ζωγραφίζω ερασιτεχνικά. Δηλαδή, ερασιτεχνικά στο σπίτι. Ζωγραφίζω, ναι, ναι. Ζωγραφίζω ερασιτεχνικά στο σπίτι μου. Είναι ένα κομμάτι δημιουργικό, είναι ένα κομμάτι που με ηρεμεί, με χαλαρώνει. Έχω πάρει κάποια μαθήματα στο καλλιτεχνικό εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, μαζί με τον Παντελή το Διονύση, ένα νέο ζωγράφο, ένα νέο καλλιτέχνη και δάσκαλο. Και όλο αυτό με ξεκουράζει, ξέρετε. Δηλαδή, ήθελα να σας ρωτήσω, από μικρή ζωγραφίζατε ή κάνατε μαθήματα και συνέχεια προέκυψε αυτή η αγάπη? Όχι, όχι. Πάντα μου άρεσε να ζωγραφίζω. Απλά θέλατε τώρα, λίγο να πάρετε περισσότερες γνώσεις. Ναι, περισσότερες γνώσεις για να μπορώ να... Να είμαι και καλύτερη. Ναι, να είμαι καλύτερη, σίγουρα. Κυρία Γενιά, δεν ξέρω, θα ταξιδέψετε τώρα Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, έχετε προγραμματίσει κάτι? Όχι, περιμένω τα παιδιά, θα έρθουν στο σπίτι. Οπότε οικογενειακές στιγμές. Οπότε θα είναι οικογενειακές στιγμές στην Πάτρα, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν σήμερα εδώ στην εκπομπή Βιογραφίες. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαγνησαλή, για τη δυνατότητα που μου δώσατε για αυτή την όμορφη συζήτηση. Ελπίζω οι τηλεθεατές μας να την απόλαυσαν όσο και εγώ. Θέλω τώρα στις γιορτές, ο Δεκέμβρης είναι ένας μήνας γιορτών, θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο ειρήνη, υγεία, ευημερία και να έχουμε καλές γιορτές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.